Κάτι λοιπόν σήμερα βράδυ και ήρθε η ώρα μετά από τις γυναίκες να πέσουμε έτσι για τα καλά σε έναν άντρα. Σε έναν άντρα όμορφο, νεαρό σε ηλικία, νομίζω ακόμα παιδί, αλλά όμως είναι ένα αυτό που λέμε καλό παιδί και ένας καλός τραγουδιστής. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις να αποδείξει ότι εκτός από παιδί γενναίο είναι και ταλαντούχο. Πλέον έχει αποκτήσει πολύ και φανατικό κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα. Δεν έχει δεύτερη φορά κι ούτε καμία διαφορά απ' τη συγγνώμη που μου λες μόνο εσένα φορά. Η τελευταία του μεγάλη επιτυχία, το συμπέρασμα, εκτός από ρεκόρ προβολών στο YouTube, σκαρφάλωσε για πολλές εβδομάδες στην πρώτη θέση του επίσημου ελληνικού Airplay Chart, εκθρονίζοντας μάλιστα την Αντέλα από την κορυφή. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρός, παρακαλώ. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι? Έχω πολύ καιρό να σε δω. Πόσο καιρό, όχι, δεν έχω. Έχω καιρό, εντάξει. Γιατί εντάξει, μπήκα και φαντάρο. Βρεθήκαμε σε κακή στιγμή. Ναι, ναι, σε κακή στιγμή, αλλά. Εντάξει, είδα από μακριά εκεί. Εν τω μεταξύ, τι είναι, σήμερα φοράμε και το ίδιο. Νομίζω εσύ είδες ότι φοράω εγώ μαύρο άσπρο. Όχι, και... μιλήσαμε πριν να σου δουλεύω, ναι, μετά από τώρα βάλω. Τι κάνεις? Καλά, όλα είσαι καλά. Μια χαρά σε βλέπω, γόρο μου. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Καταρχάς, πες μου τι κάνει η μητέρα σου. Να πω ότι η μητέρα σου είναι γιατρός. Είναι μια γλυκύτατη γυναίκα, χρειάστηκε μια φορά να πάω να τη συναντήσω και ήταν τόσο ευγενική. Που και είδα πόσο πολύ την αγαπάει και ο κόσμος εκεί στη γειτονιά που το έχει το ιατρείο. Παίζει στο Ήλιον. Μπράβο την περιοχή, την ξέχασα. Και έχει τόσο πολύ φανατικούς ανθρώπους που την. Έχουμε αγαπάνε. Και εδώ λιωσότες, έχουμε και εδώ. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ, Ήλιον. Εκεί μεγάλωσα, εγώ εκεί μεγάλωσα. Στο είναι, ναι, στο Ήλιον. Πετρούπολη στην αρχή, μετά Ήλιον. Εκεί είμαι ακόμα. Εκεί είναι η γειτονιά μου, εκεί είναι η οικογένειά μου, ο αδερφός μου. Η αδερφή μου είναι στην Ολλανδία, έχει πάει μόνιμα εξωτερικό γιατί εκεί δουλεύει. Δεν σε χωρίζει για τον μπαμπά σου, ο πατέρας μου καθηγητής στο Περιστέρι. Ναι, ναι, ναι. Κάνει στο γυμνάσιο Περιστερίου. Μάλιστα. Η μαμά γιατρός, ο μπαμπάς καθηγητής. Εσύ πώς ξέφυγες από την ιστορία? Εγώ ήμουν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Και πώς σου φάνηκε όταν του είπε εσύ ότι θα ασχοληθεί με το τραγούδι? Εμένα από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ όσον αφορά το. Έπαιζα μουσική, έπαιζα πιάνο, σπούδασα πιάνο. Αλλά γενικά ήμουν από μικρός έτσι σε μπάντες, σε τέτοια. Κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, τις αναλάμβανα εγώ. Βέβαια, μου άρεσε και η ιατρική πάρα πολύ. Ήθελα να γίνω γιατρός όταν ήμουν πτσιρικάς, αλλά με κέρδισε η μουσική. Μάλιστα. Να σου πω, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ήσουν από τους ανθρώπους που μου έλεγες ότι θέλεις να παντρευτείς νωρίς. Ναι. Ότι θέλεις να κάνεις οικογένεια μικρός. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Εντάξει, έχω. Δεν περιμένει κάτι που έλεγες ότι θα ήθελα μέχρι, ας πούμε, μέχρι τα 35 να έχω κάνει μια οικογένεια? Ναι. Ναι. Μ' αρέσει η οικογένεια πολύ. Μ' αρέσουν και τα παιδιά πάρα πολύ. Έχω μεγαλώσει και σε μια οικογένεια η οποία ήμασταν πολλά άτομα, ήμασταν επειδή είμαστε τρίδημα. Και θέλω κάποια στιγμή να κάνω έτσι ένα παιδάκι. Mm-hmm. Πολλά, δηλαδή ένα, δύο, τρία παιδάκια. Ναι. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός. Να ξαναπώ για κάποιους που δεν το ξέρουν ότι εσύ μαζί με τα αδέρφια σου ήσασταν τα πρώτα τρίδημα του Σωλήνα. Ναι. Τα πρώτα τρίδημα του Σωλήνα που γεννηθήκατε το 1986. Το 1986. 21-5. Έγινε χαμός τότε. Τα έχεις κρατήσει από κόμματα? Τα έχουμε κρατήσει. Είναι κάπου, είναι στο σπίτι. Είναι η έναρξη μιας καινούργιας εποχής. Βέβαια, βέβαια. Και ειδικά τότε, εκείνη την περίοδο, ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Μάλιστα. Βλέπω εδώ διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί. Ας πούμε τώρα είσαι στα 30. Πρώτη σου συνεργασία γίνεται με την Άννα Βύση στα 18 σου. Ναι, όταν ξεκίνησα το 2005 ήταν αυτό. Το 2005, 18 χρονών. 2005 εκεί ήταν, ναι. 8 χρονών και ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε στην ηλικία. Πώς ένιωσες, απογοητεύτηκες καθόλου ή χάρηκες? Χάρηκα, εντάξει. Γιατί ναι, να απογοητευτείς, να πάει κάτι στραβά, ρε παιδί μου, και να πεις από. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο κάναμε κάποιες σκέψεις για να κάνουμε κάποια δισκογραφική δουλειά. Μαζί με τον, για μένα, ένα από τους μεγαλύτερους δημιουργούς, θα έλεγα, τον Νίκο τον Καρβέλα.
αλλά δεν είχε ευδοκιμήσει λόγω της εταιρείας που ήμουν τότε. Αλλά όλα αυτά, ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Εγώ αυτή τη φιλοσοφία είμαι και ότι ό,τι και αν δυσκολία υπάρχει, κάποιος λόγος γίνεται για να κάνεις κάτι, ας πούμε, άλλο κάποια άλλη στιγμή. Την καψουρεύτηκε στη Βύση? Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος που να μην καψουρευτεί αυτή τη γυναίκα. Η Βύση σε καψουρεύτηκε ξανά? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Καλά, μπορεί να στο είπε, ρε φίλε. Να σου είπε. Καλλιτεχνικά, εγώ την καψουρεύτηκα πάντως. Ναι, ρε φίλε, μπορεί να σε ξανάντρασε. Σου να πλέον ενηλικιώθηκε και να. Εντάξει, ήμουν πάρα πολύ μικρός και υπήρχε σεβασμός στη μεταξύ μας σχέση. Είναι μια καλλιτέχνη που όταν τη βλέπεις τη γουστάρεις. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Θα ερωτευόσουν από τον συνάδελφό σου? Ας πούμε, θα έκανες οικογένεια με μια τραγουδίστρια? Ναι, γιατί όχι. Λέω, ρε παιδί μου, πως επειδή είσαι στο ίδιο επάγγελμα. Αυτό δεν ξέρεις που σου εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι αν έμπαινε σε μια διαδικασία να πεις ότι το να έχω μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο επάγγελμα, δεν σου πω τώρα αν είναι αναπόφευκτο. Ίσα ίσα που τα ωράρια μας ήταν και τα ίδια. Μπορεί να ήταν και ποιος θα κάθεται σπίτι, δηλαδή? Το βράδυ θα δουλεύετε, το πρωί θα κοιμάστε? Εντάξει, φροντίζει ο κύριος Μπερτάκης να έχει. Θα τα έχει όλα τέλεια. Πώς αντιμετωπίζεις την όλη αυτή η ιστορία των δημοσιευμάτων? Ο Αργυρός τα έφτιαξε με αυτή, χώρισε με αυτή, τα έχει με την άλλη. Έχεις μπει σε μια διαδικασία ποτέ? Κοίτα, να του πει. Κοίτα, όσο κρατάει μια απόσταση όλο αυτό από μένα, και εγώ κρατάω, ξέρεις. Ποτέ δεν έχουν γράψει κάτι το οποίο να με ενοχλήσει ιδιαίτερα. Ή κάτι χιδαίο, ας πούμε. Ναι, κάτι χιδαίο, αλλά. Έχουν γράψει ψέματα για σχέση σου? Έχουν γράψει, ναι, πολλές φορές. Αλλά εντάξει, και άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Οι δημοσιογράφοι, τι να τους πεις. Άμα έχουν ακούσει κάτι και οτιδήποτε. Βέβαια, άμα δεν το έχουν τεκμηριώσει. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να πω κάτι, ξέρεις τι, ότι να τα βάλω με κάποιον ή οτιδήποτε. Ναι. Τους ευχαριστώ γιατί έχουν κάνει για μένα αξίες. Είναι πάντως πολύ αστείο γιατί μπορώ να το πάρω σαν. Να σου πω λίγο τι πιστεύω γι' αυτό. Ο Τζακ Νίκολσον είχε πει ότι μια ζωή παλεύουμε γιούμε γνωστοί. Και όταν γινόμαστε, φοράμε σκουφιά και γυαλιά, μας αναγνωρίζουν. Δηλαδή, ναι. Νομίζω ότι εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε για τον κόσμο που έρχεται και μας ακούει. Ναι. Αν μη τι άλλο, δεν θα έπρεπε να κρυβόμαστε. Βέβαια, ο καθένας όπως το νιώθει, δεν κρίνω κανέναν. Αλλά εμένα μου αρέσει, είμαι κοινωνικός. Είμαι και δίδυμος στο ζώδιο, είμαι κοινωνικός. Μου αρέσει. Έχω φίλους. Δίδυμος, λένε ότι οι δίδυμοι δεν είναι πιστοί. Δεν είναι πιστοί. Έτσι λέει. Όχι, εντάξει, ανάλογα ό,τι δίνεις, παίρνεις. Τι έχεις ακούσει για σένα που σε έχει πειράξει? Από γενικά, ενός... γενικά. Από όλα αυτά τα χρόνια στο τραγούδι, ναι. Άκουσες 2-3 πράγματα που ούτε αλήθεια ήταν, σε πείραξε. Δεν κρατάω κακίες. Όχι, δεν κρατάω κακίες. Ναι. Σε πείραξε, ρε παιδί μου. Σου χάλασε τη διάθεση, σου κράτησε και ένα και δύο μήνες. Όταν κάποιος με αντιμετωπίζει, επειδή αφιερώνουμε και εσύ, όπως ξέρεις, τη δουλειά σου, αφιερώνεις πάρα πολύ χρόνο. Και σκέψεις. Βεβαίως. Και αυτοσυγκέντρωσης και εργατόρεσης εδώ από τις 4 η ώρα το. Ναι, εντάξει, είσαι πάρα πολύ. Ατέλειωτος. Έτσι κι εγώ έτσι συγκεντρώνομαι και νομίζω ότι μόνο εμείς ξέρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε. Σε έχουν κατηγορήσει γιατί, ας πούμε, ότι. Αν κάποιος με αντιμετωπίζει επιφανειακά, αυτό με ενοχλεί. Από μια γυναίκα τι ζητάς γενικά όταν κάνεις δεσμό μαζί της? Τι πάνε, είναι ο εαυτός της. Ζηλεύεις? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ζηλιάρης, όχι. Δεν έχεις ζηλέψει ποτέ? Δεν έχει τύχει να. Έχω ζηλέψει στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι. Πλέον δεν είμαι ζηλιάρης. Μήπως επειδή σε ζηλεύουν αρκετά εσένα? Εσύ, όχι, δεν έχει τύχει. Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό που σου λέω εσύ. Υπήρξαν γυναίκες που δεν σε ζηλέψανε. Η αλήθεια είναι ότι μια γυναίκα η οποία πρέπει, είναι με ένα καλλιτέχνη πρέπει να είναι καλά, να είναι καλά με τον εαυτό της. Και να είναι σίγουρη. Υπήρξαν γυναίκες στη ζωή σου που δεν σε ζηλέψανε? Υπήρχαν, ναι. Σου άρεσε αυτό? Μ' άρεσε. Αλλά ξέρεις τι, πολλές φορές λες, γιατί δεν ζηλεύεις? Οπότε σε κάνει και ζηλεύεις. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Τι έχω και δεν ζηλεύεις? Να πάμε λίγο για τα τραγούδια. Στο συμπέρασμα του Κωνσταντίνου Αργυρού λέει έφτασε να είναι πρώτο στα charts. Και αφαιρεί τη θέση από την Αντέλ. Εντάξει, αυτό είναι εξής. Είναι ένα τραγούδι. Καταρχάς να πω ότι το έχει γράψει ο Βαγγέλης ο Κωνσταντινίδης μαζί με τον Γιάννη του Φρασέρη. Ο Βαγγέλης, να στείλω πολλά φιλιά. Δύο φίλοι μου, πολύ καλοί. Είναι δύο, ο Γιάννης είναι νέος σε ηλικία, αλλά πιστεύω ότι είναι ανερχόμενο ταλέντο και γράφει εκπληκτικές μελωδίες. Εντάξει, ο Βαγγέλης τον έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ καλός. Και αυτό το τραγούδι μου το είχαν δώσει με μια κιθάρα. Μια κιθάρα το τραγουδίσει ο Γιάννης, ο οποίος έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, έτσι. Και είχε μια αλητία, έτσι, θα έλεγα. Μια ειλικρίνεια, τέλος πάντων, έτσι όπως το έπαιζε. Και λέω, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πολύ. Το πήρα, το ενορχίστρωσα μαζί με τον Γιάννη. Και είναι ένα τραγούδι πραγματικά που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Ασχολείσαι βέβαια και με τα κοινά. Και διαβάζω εδώ ότι είσαι πρέσβης του φιλανθρωπικού οργανισμού Make a Wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Και επίσης είσαι και Wish Star Sponsor του Οργανισμού Πρέσβησης του Αστεριού της Ευχής. Ναι, ναι. Είσαι γενικά μέσα στα. Κοίτα, να σου πω. Δεν μου αρέσει να μιλάω ιδιαίτερα για το φιλανθρωπικό έργο. Δεν μου αρέσει να μιλάω. Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα, να αναφέρω αυτό τέλος πάντων, γιατί πιστεύω ότι θα ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ευαισθητοποιηθούν. Έτσι.
Και επειδή αξίζει, είναι ένας οργανισμός, το Make-A-Wish, που πραγματικά δίνει... έχω δει παιδιά να ξεπερνάνε και να πηγαίνουν καλά στα προβλήματα υγείας τους. Πραγματικά είναι ένας οργανισμός που πετυχαίνει πολύ ωραία πράγματα. Άμα κάποιος ασχοληθεί να το ψάξει, πιστεύω μπράβο, θα βρει πολύ όμορφο πράγμα. Μπράβο, νομίζω ότι και στην ηλικία ναι, σου και στη δουλειά σου μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πράγματα και να... Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω και αυτό το βραβείο που πραγματικά μου δώσανε είναι για τα παιδιά για μένα. Ναι. Δεν είναι. Είναι για αυτά τα παιδιά που μπορούν και πολεμάνε πράγματα έτσι απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, σε δύο μέρες ξεκινάτε, πρεμιέρα έχετε την Παρασκευή. Ναι, βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Φουρέιρα, Φανή Δραγκοπούλου. Φανή Δραγκοπούλου, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ένα νέο ταλέντο, τρομερός καλλιτέχνης. Εντάξει, η Φουρέιρα, τι να πω για την Ελένη, είναι μαγική σε αυτό που κάνει. Είμαι θαυμαστής της και η Φανή πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Που είναι μια καταπληκτική λαϊκή φωνή. Στο μαγαζί που πηγαίνεις είναι στο Φαντασία. Στο Φαντασία, ναι. Φαντασία. Ιστορικός χώρος. Βεβαίως. Πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ δεν ωραίο ξέρω μαγαζί. Αν ήθελες, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής λίγο πριν βρεθούμε εδώ. Κάναμε μια κουβέντα με τον Κωνσταντίνο και λέμε, επειδή την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην κηδεία του Παντελή. Και ξέρεις, καμιά φορά δεν ξέρω αν νιώθεις την ανάγκη να πεις κάτι, διότι δεν βγαίνεις και πολύ συχνά τηλεοπτικά. Αν έχεις την ανάγκη να πεις κάτι για τον Παντελή. Ορίστε. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα τώρα τις προηγούμενες μέρες, θέλω να βρίσω τώρα αλλά δεν θα το κάνω, από, επειδή πήγα και επισκέφθηκα τη μητέρα του Παντελή, που το κάνω αρκετά συχνά, στο Προποτζίδικο, και διάβασα κάπου που γράψαν ότι ο Γρηγόρης πηγαίνει για να πείσει τη μητέρα του Παντελή να μιλήσουν για συνέντευξη και όλα αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όσο έχω σώα στα σφρένας μου, ποτέ στη ζωή μου, ποτέ, ηθικά εγώ, δεν θα έπαιρνα κανέναν συγγενή του Παντελή συνέντευξη. Κανέναν, ποτέ. Δηλαδή, το λέω και δεν θα το ξανασυζητήσω και ποτέ. Γουστάρω γιατί θέλω να πηγαίνω να το βλέπω και τη μητέρα του και τον πατέρα του και τα αδέρφια του, τη μητέρα του και τον πατέρα του πιο πολύ. Ποτέ στη ζωή μου, και το λέω λοιπόν, οπότε κρατήστε το, και να παρακαλάνε να μιλήσουν σε αυτή την εκπομπή, ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τη σχέση που έχω εγώ με τον Παντελή για να πάρω μια συνέντευξη από τους δικούς του ανθρώπους, διότι πάρα πολλές μαλακίες ακούω. Δεν γίνεται να μην απαντάω κάποια στιγμή, γιατί ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το διαδίκτυο. Προχθές επίσης μου είπαν ότι διάβασα κάπου ότι μάλωσα με τον Κανάκη, λέει, και ότι πλακωθήκαμε στις μπουνιές. Εντάξει, είναι πλέον μια γελία κατάσταση και δυστυχώς παίρνει το ένα site και το μεταδίδει το άλλο. Και το ξαναγράφει το άλλο και το ξαναγράφει το άλλο. Εντάξει, και δυστυχώς δεν παίρνει ένα τηλέφωνο, ένας να ρωτήσει. Να πει, Γρηγόρη, να το γράψουμε αυτό. Γρηγόρη, ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ το τηλέφωνο το σηκώνω πάντα, έχω 15 χρόνια το ίδιο τηλέφωνο. Και απλά το γράφουνε. Πώς μπορεί να μιλήσουμε τώρα πλέον για δημοσιογραφία σοβαρή όταν συμβαίνει αυτό και γράφει ο καθένας ό,τι μπουρδα του ήρθει απλά για να συζητηθεί. Εγώ να πω ότι εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος. Δεν κάναμε πολύ παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο όμως που κάναμε παρέα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλαμπε. Και έτσι θέλω να τον θυμάμαι. Αυτό το πράγμα θέλω να έχω στο μυαλό μου. Και ό,τι είχαμε ζήσει τον τελευταίο καιρό, επειδή υπήρχε, συζητάγαμε και κάποια στιγμή να κάνουμε και κάτι μαζί, πραγματικά θέλω να τον θυμάμαι με μία λάμψη και ένα άστρο έτσι, και ένα χαμόγελο όμορφο αυτό που αγαπήσαμε όλοι στον Παντελή. Πρέπει να σου πω ότι... Πραγματικά και εγώ από πλευράς μου, ό,τι μπορώ θα τραγουδάω, γιατί όλο αυτό το πράγμα που έκανε ο Παντελής ήταν κάτι μαγικό. Συγκλονιστικό. Σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Ειλικρινές και όλο αυτό εγώ θα το αγαπάω και θα το σέβομαι για όλη μου τη ζωή. Αυτό το χαμόγελο θα τραγουδάς να καθόλου για... τραγούδια του Παντελή. Βέβαια, θα τραγουδάω και θα ό,τι μπορώ για αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά θέλω να τον έχω στο μυαλό μου έτσι και. Ωραία. Αυτό που έκανε, θέλω αυτό να έχω στο μυαλό μου. Πολύ ωραία. Όλο αυτό. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τα μέλη της ορχήστρας που έχει φέρει, τρία μέλη έχει φέρει, έτσι να ακούσουμε λίγο μουσική. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη εγώ. Χάρηκα πολύ. Ο Μιχάλης. Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Ο Κωνσταντίνος. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τι γίνεται, καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε με το συμπέρασμα, παρακαλώ. Λεωφόρου, σινεμά και μαγαζιά. Έβγαλα βόλτα την καρδιά, πάλι την άδεια μου. Οι απορίες μου πολλές, οι μέρες τόσο σκοτεινές. Κι όλοι ρωτάνε που έχει πάει η περηφάνια μου. Πώς θα λέω
λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά. Άλλο μέσα στο μυαλό, δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή, θα τις πέταξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Σαν ιδοβάτης μες στους δρόμους περπατώ, μήπως απρόσμενα βρεθώ πάνω στο βλέμμα σου. Όλοι μου δίνουν συμβουλές πως να ξεφύγω από το χτες, κι εγώ θυμώνω που αγάπησα το ψέμα σου. Πως τα λόγια ξαφνικά έγιναν μηδενικά, άλλο μέσα στο μυαλό, δεν θα το ψάξω σαν σπασμένες μηχανές. Όσες ζήσαμε στιγμές σε μια άκρη σκοτεινή, θα τις πετάξω. Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμά μου, δεν αξίζει η καρδιά μου να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύπη. Μπράβο. Λοιπόν, και φίλε, θα κλείσουμε με το καινούριο. Ωραία, ωραία. Να σου ευχηθώ να πάνε όλα πάρα πολύ καλά στην πρεμιέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σκίσετε. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να σου το πω. Να πω για το καινούριο τραγούδι, ένα καινούριο τραγούδι, Τα Κατάφερες λέγεται. Mm-hmm. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, αυτό το δίδυμο. Φωτιά. Το μαγικό. Βεβαίως. Και είναι ένα τσιφτετέλι, με μοντέρνα έτσι θα λέγανε ορχήστρωση, αλλά έχει κάποια παραδοσιακά μέσα στοιχεία. Μάλιστα. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Καμία και έχω τρελαθεί. Τα κατάφερες έτσι όπως τα φέρες, και για χάρη σου είναι όπως τα θέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου, κι είμαι πια στην καρδιά στο μυαλό ένα σου. Έλα. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τόσο απλά πως το κάνες αυτό. Εσένα πάνω απ' όλα να σε βάλω και για σένα ζω. Τα κατάφερες έτσι όπως τα φέρες, και για χάρη σου είναι όπως τα θέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου, κι είμαι πια στην καρδιά στο μυαλό ένα σου. Τα κατάφερες έτσι όπως τα φέρες, και για χάρη σου είμαι όπως τα θέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου, κι είμαι πια στην καρδιά στο μυαλό ένα σου.
Κωνσταντίνος Αργυρός, Φουρέιρα, Φανή Δρακοπούλα αυτή την Παρασκευή στο Φαντασία. Τι ώρα θα ξεκινήσετε, κατά τις 6 αυτά τα απόγευμα. Ναι, κάπου εκεί είναι και απόγευμα. Λοιπόν, το βραδάκι όπως πάντα, κάπως έτσι για να περάσετε ωραία προς Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο προς Κυριακή. Μάλλον από ό,τι βλέπω 6-7 ώρα θα ξεκινάει το πρωί το πρόγραμμα. Ακριβώς. Και μου ζητάει η Νάνση από πάνω ένα τραγούδι, το Πάρε Μαγκαλιά. Το ρεφρέν έστω. Νάνση, τι γίνεται με τις παραγγελίες. Έστω. Εγώ ξέρω, άμα ξεκινήσω τώρα δεν τελειώνω ποτέ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το ρεφρέν έστω, το ρεφρέν. Λα μινόρε, λα. Πάρε μαγκαλιά με τα χείλη σου, ταξίδεψε με φιλιά, κέρνα με φιλιά. Πάρε μαγκαλιά για στα μάτια όλα να τα λένε τη βραδιά, ανάψε τη βραδιά. Πάρε μαγκαλιά με τα χείλη σου, ταξίδεψε με φιλιά, κέρνα με φιλιά. Πάρε μαγκαλιά για στα μάτια όλα να τα λένε τη βραδιά, ανάψε τη βραδιά. Αυτό ήταν Κωνσταντίνος Αργυρός, παρακαλώ, ήταν εδώ μαζί μας. Να πάνε όλα καλά και ένα χειροκρότημα για τα παιδιά που ήταν εδώ.